με την τροπολογία η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, όπως η μοριοδότηση των υποψηφίων για τις προαγωγές, αποσαφηνίζεται ποιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, αλλά και το τι θα ισχύσει εφ' εξής σε περιπτώσεις που θα μένουν κενές θέσεις προϊσταμένων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους. Μιλώντας στη Βουλή επί της τροπολογίας, Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη τόνισε ότι οι δύο βασικοί στόχοι της τροπολογίας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και η διεύρυνση του αριθμού των υποψηφίων για την επιλογή προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα. Έχουμε αναλάβει μια εξαιρετική σημαντική δέσμευση να διαμορφώσουμε ένα διαφανές, αξιοκρατικό και λειτουργικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων, τόνισε η κυρία Γεροβασίλη. Στα πλαίσια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της προσπάθειάς μας να ανασυγκροτήσουμε τη δημόσια διοίκηση, έχουμε αναλάβει μια εξαιρετικά σημαντική δέσμευση. Να διαμορφώσουμε ένα διαφανές, αξιοκρατικό και λειτουργικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων με σαφή και προδιαγεγραμμένα κριτήρια επιλογής, με στόχο φυσικά την ανάδειξη των καταλληλότερων που θα αναλάβουν αυτές τις θέσεις ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία για την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων για τις θέσεις των γενικών διευθυντών και σήμερα προβαίνουμε σε μερικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Την αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλογής και τη διεύρυνση του αριθμού των υποψηφίων που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Θέματα που προέκυψαν και μετά από συζητήσεις με προβλήματα που φάνηκαν και μετά την ψήφιση του νόμου. Και πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που εισάγουμε σήμερα διευρύνουν τις δυνατότητες για μοριοδότηση της επιμόρφωσης υπαλλήλων από πιστοποιημένους φορείς. Ταυτόχρονα εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η μοριοδότηση άσκησης καθηκόντων ευθύνης κατά την επιλογή προϊσταμένων. Ξεκαθαρίζεται ότι απαιτείται πραγματική άσκηση καθηκόντων ευθύνης στις θέσεις προς πλήρωση και όχι η καταπλάσμα δικαίου εξομοιούμενη με αυτή, κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας απαντώ και στο ερώτημά σας ταυτοχρόνως. Διότι εδώ πρέπει να εξορθολογηθεί και το σύστημα, υπήρχαν χιλιάδες διατάξεις που έλεγαν τι είναι προσόν. Εδώ δεν απαγορεύεται και σε όσους αναφέρατε να είναι υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις, αλλά όταν δεν υπάρχει και σχέση στην προϋπηρεσία σου με το αντικείμενο για το οποίο καλείσαι να επιτελέσεις το ρόλο, είναι μια πλασματική θητεία η οποία δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Όπου υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, φυσικά προβλέπουμε τον τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Ξεκαθαρίζεται λοιπόν αυτό. Περαιτέρω, προβαίνουμε σε μια παρέμβαση για την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Δηλαδή, σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου στη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, να μην προκυρήσετε εκ νέου αυτή η θέση, αλλά να τοποθετείτε για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στην κατάταξη στον πίνακα στον οποίο έχει ήδη γίνει από την επιλογή από την αρμόδια επιτροπή. Δική μας πρόθεση είναι να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, επεσήμανε η κυρία Γεροβασίλη. Να πραγματοποιήσουμε κρίσεις και να οικοδομήσουμε διοικητικές υπηρεσίες με αξιοκρατία, διαφάνεια, ισότητα και προπάντων προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών μας. Επιπλέον, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, αποκλειστικά για την πρώτη προκήρυξη θέσεων γενικών διευθύνσεων, κατ' εφαρμογή του υπαλληλικού κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 4369 του 2016, ορίζεται ότι η εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας των υποψηφίων που εκκρεμούν κατά την έκδοση της εν λόγω προκήρυξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως υποψηφιότητας στην προκήρυξη, ούτως ώστε στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της επιλογής προϊσταμένων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ήδη ανέφερα, είμαστε στην τελική ευθεία για την έναρξη της διαδικασίας αυτού του σπουδαίου μεγάλου έργου το οποίο είναι μπροστά μας και είναι πρόκληση για όλους και δεν είναι πρόκληση για σήμερα, είναι και για το μέλλον, η ριζική ανανέωση του δημόσιου τομέα. Σε αντίθεση λοιπόν με βραχύβια συστήματα επιλογής προϊσταμένων προηγουμένων κυβερνήσεων, να μην θυμίσω και χωρίς επιλογή, τα οποία άλλωστε και απέτυχαν και έμειναν ανεφάρμοστα, η πρόθεσή μας είναι να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και να πραγματοποιήσουμε κρίσεις,
να οικοδομήσουμε διοικητικές υπηρεσίες με αξιοκρατία, με διαφάνεια, ισότητα και κυρίως με προτεραιότητα και πρόταγμα το συμφέρον και την εξυπηρέτηση των πολιτών.